Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ χαρούμενη. Γιατί ήρθε το ring light που είχα παραγγείλει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα βλέπετε και μια διαφορά στο φωτισμό, δεν μπορεί. Γιατί ήθελα τόσο καιρό να πάρω ένα ring light, αλλά επειδή είναι λίγο πιο ακριβά, δεν είχα τη δυνατότητα το προηγούμενο διάστημα και πάλευα εκεί με το φωτισμό να δω, να προλάβω το φως της μέρας και να βρω φώτα μέσα στο σπίτι που να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο βίντεο, στα βίντεο μάλλον που έφτιαχνα. Αλλά επιτέλους πήρα το ring light και πολύ χαίρομαι. Να σας πω ότι ήταν η πιο γρήγορη παράδοση δέματος όλο αυτό το διάστημα, γιατί εγώ το παρήγγειλα το Σάββατο, σήμερα που μιλάμε είναι Τετάρτη. Εγώ δούλευα και πιο πριν και μετά τη δουλειά ετοιμάστηκα και είπα να γυρίσω ένα βίντεο γιατί δεν κρατιόμουνα. Ήθελα να σας μιλήσω πολύ για το σημερινό θέμα, αλλά ήθελα να δοκιμάσω και το ring light, να πω την αλήθεια. Και την παραγγελία αυτή την έκανα το Σάββατο το βράδυ, βράδυ εννοώ ξημερώματα φάση. Και εκείνη την ώρα που έκανα την παραγγελία λέω εντάξει, αυτό θα έρθει Ιούνιο, 10-15 μέρες πόσο θα πάρει, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση στις αποστολές όλο αυτό το καιρό. Και παιδιά μου ήρθε χτες Τρίτη, δηλαδή οι άνθρωποι Δευτέρα έφυγε από εκεί, Τρίτη ήρθε σε μένα. Και λέω τι γίνεται, μόνο αυτό το δέμα δεν περίμενα, τόσα άλλα περιμένω από κάποιες παραγγελίες που είχα κάνει, μόνο αυτό δεν περίμενα και όμως ήρθε. Ήρθε με ένα courier, με μια εταιρεία courier που δεν την είχα ακούσει ποτέ, να πω την αλήθεια, και ίσως αυτό να ήταν το καλό που ήρθε τόσο γρήγορα, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται, αλλά χάρηκα απίστευτα, ήμουνα μέσα στη τρελή χαρά και χτες και σήμερα και δεν κρατιόμουν, έπρεπε να γυρίσω ένα βίντεο, μιας και τώρα έχω και καλύτερο φωτισμό, να σας μιλήσω για τα λάθη που κάνουμε στο skincare. Έχω εδώ κάνει και κάποιες σημειώσεις στο μπλοκάκι μου, γιατί καθόμουν και σκεφτόμουν νωρίτερα τι λάθη έχουμε κάνει όλοι στο skincare και εγώ παλαιότερα και από συζητήσεις που έχω κάνει με φίλες μου πιο παλιά. Καθόμουν και σημείωνα λοιπόν τι λάθη κάνουμε συνήθως και αυτά είναι που θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει το βίντεο. Λάθος νούμερο 1. Δεν χρησιμοποιούμε αντιλιακό χειμώνα-καλοκαίρι. Αντιλιακό πρέπει να χρησιμοποιούμε όλους τους μήνες του χρόνου. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές το ακούμε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αντιλιακά. Δηλαδή, τι μπορεί να προκαλέσουν οι περιόδεις ακτινοβολίες UVA και UVB στην επιδερμίδα μας. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είχα ψάξει πάρα πολύ. Στο παρελθόν, όταν ήμουν στο τμήμα αισθητικής και κοσμητολογίας εδώ στα ΤΕΙ Αθηνών, όπου έχω πάρει και το πτυχίο μου, σαν εργασία πτυχιακή, είχα ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με αντιλιακά προϊόντα παρελθόν, παρόν και μέλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έκανα σχεδόν ολόκληρη έρευνα, έψαξα από βιβλιογραφίες, από το ίντερνετ, ξένα βιβλία διάβασα, τα πάντα έτσι ώστε να ενημερωθώ 100% για τον ήλιο, για την επιρροή ακτινοβολία, για τις επιπτώσεις που έχει μετά από μακροχρόνια έκθεση της επιδερμίδας μας στον ήλιο και αντίστοιχα και για τα αντιλιακά, πώς ήταν πώς ξεκίνησε η εμφάνιση των αντιλιακών, πώς είναι στο σήμερα και πώς θα είναι στο μέλλον τα αντιλιακά. Αυτή λοιπόν ήταν η πτυχιακή εργασία που είχα κάνει. Είπα μιας και θα σας μιλήσω λίγο για τα αντιλιακά, να σας δείξω και την εργασία μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την εργασία. Αν δείτε, είχα κάνει με φωτογραφίες, καλή ποιότητα φύλου, την είχα προσέξει πάρα πολύ. Εδώ γράφω τα πάντα, θέλω να σας πω τα πάντα. Εάν θέλετε και κάποιο ξεχωριστό βίντεο να μιλήσουμε για τα αντιλιακά, για την περιόδια ακτινοβολία, για τις επιπτώσεις της, όλα αυτά, αν θέλετε να μιλήσουμε full αναλυτικά, εννοείται ότι μπορείτε να μου αφήσετε σχόλιο από κάτω να μου το αναφέρετε και φυσικά εγώ θα γυρίσω το βίντεο. Τώρα δεν θα σας πω πάρα πολλά. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο, όταν καθόμαστε και πολλές ώρες στον ήλιο, μπορεί να προκαλέσει και φωτοευαισθησία, αλλά και φωτογύρανση. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά? Φωτογύρανση καταλαβαίνετε ότι σημαίνει εμφάνιση ρητίδων. Η UVA ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα, δυστυχώς, να διαπερνά τις επιφανειακές τυφάδες της επιδερμίδας και να φτάνει μέχρι και το χώριο. Εκεί λοιπόν κανονικά είναι το σημείο που έχουμε την σύνθεση της ελαστίνης, έχουμε το κολαγόνο, οπότε τι κάνει, διασπά το κολαγόνο και εμποδίζει τη σύνθεση της ελαστίνης. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα το δέρμα μας να μην έχει την ελαστικότητά της,
να αφυδατώνεται από τον ήλιο, να προκαλούνται ρητίδες μετά από μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο. Αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι ειδικά τα άτομα που, που έχουν πιο λευκή επιδερμίδα θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί μπορούν να καούν πολύ πιο εύκολα. Βέβαια εννοείται ότι και μια σκουρόχρωμη επιδερμίδα μπορεί να κάει, αλλά σε μικρότερο βαθμό, και αυτό με το πέρασμα των χρόνων να προκαλέσει μέλασμα ή αλλιώς καρκινώματα του δέρματος. Άρα, για να συνοψίσουμε, τι μπορεί να προκληθεί από τον ήλιο: βλάβη στα δερματικά κύτταρα, να προκληθεί ξηρότητα, αφυδάτωση, κοιλίδες μπορεί να προκληθούν και ακόμα περισσότερο οι ρητίδες, γύρανση δηλαδή της επιδερμίδας, και να γίνει και πιο λεπτή επιδερμίδα. Τα θέλουμε όλα αυτά? Δεν τα θέλουμε όλα αυτά, άρα φοράμε πάντα αντιλιακό χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουμε τον ήλιο, ο ήλιος υπάρχει χειμώνα-καλοκαίρι, ειδικά στη χώρα που ζούμε, οπότε πάντα πρέπει να φοράμε αντιλιακό. Επίσης, να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι ειδικά αν χρησιμοποιούμε προϊόντα όπως ρετινόλη, α-υδροξιοξέα, β-υδροξιοξέα και διάφορα άλλα προϊόντα, εκεί αυτά τα χρησιμοποιούμε μόνο βράδυ και καλό να τα χρησιμοποιούμε μόνο το χειμώνα, και πάντα, ακόμα και αν δεν το έχουμε σαν συνήθειο, κακώς μεν, αλλά ακόμα και αν δεν το έχουμε σε συνήθειο να φοράμε αντιλιακό, εκεί επιβάλλεται το αντιλιακό, γιατί αλλιώς μπορεί να προκληθούν βλάβες στην επιδερμίδα λόγω φωτοσυστατικών όταν έρχονται σε επαφή με τον ήλιο. Πάντα φοράμε αντιλιακό. Λάθος νούμερο 2. Έχει να κάνει με το καθαρισμό της επιδερμίδας μας. Κανονικά όταν είμαστε βαμμένες, όπως εγώ παράδειγμα, και θέλουμε να ξεβαφτούμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα double cleansing, το οποίο τι σημαίνει ουσιαστικά? Πρώτα θα αφαιρέσουμε το μακιγιάζ. Για την αφαίρεση του μακιγιάζ, εγώ σας προτείνω ένα balm καθαριστικό. Εγώ περιμένω τώρα, έχω παραγγείλει της Clinique και περιμένω να μου έρθει. Ή ένα μισελέ νεράκι. Και με απαλές κινήσεις να αφαιρέσουμε το μακιγιάζ. Δεν προτείνω σε καμία περίπτωση, και αυτό είναι ένα λάθος ακόμα που κάνουμε, δηλαδή θα βάλω και το τρίτο λάθος μέσα στο δεύτερο. Δεν προτείνω με τίποτα να χρησιμοποιούμε μαντιλάκια καθαρισμού. Ο λόγος λοιπόν που δεν το προτείνω είναι γιατί, πέρα από το ότι κάνουμε μεγαλύτερη τριβή στην επιδερμίδα, εκτός από αυτό καθαρίζει τόσο επιφανειακά την επιδερμίδα μας, που ακόμα και μετά, αν χρησιμοποιήσουμε ένα καθαριστικό, πάλι δεν θα αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα. Είναι πολύ επιφανειακός ο καθαρισμός. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν καθαρίζουμε μόνο με μαντιλάκι. Και αυτό ήταν όλο, γεια σας, και βάζουμε μια κρέμα μετά και κοιμόμαστε. Γιατί έχουμε κάνει το 1/3 της δουλειάς, θα μπορούσα να πω, ούτε καν τη μισή δουλειά. Τα μαντιλάκια λοιπόν καθαρίζουν πολύ επιφανειακά την επιδερμίδα, και αντίστοιχα, επειδή έχουν κάποια υλικά που είναι εμποτισμένα, τα οποία δεν είναι καλό να μένει στην επιδερμίδα μας, πάντα μετά, ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μαντιλάκια και ας μην τα προτείνω, πρέπει να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας με ένα ήπιο καθαριστικό. Αφήνω λοιπόν στην άκρη το θέμα μαντιλάκια, γιατί ακόμα και αν τα χρησιμοποιήσουμε, τουλάχιστον να προτείνω να μην κάνουμε βίαιες κινήσεις, να είναι πολύ απαλές. Το αφήνω όμως στην άκρη αυτό το θέμα και ας περάσουμε πάλι στο καθαρισμό του προσώπου. Αρχικά λοιπόν εδώ θα πρέπει, όπως είπαμε, πρώτα να αφαιρέσουμε τότε μακιγιάζ και από την περιοχή των ματιών και από το υπόλοιπο πρόσωπο. Καλό είναι αν έχουμε επεκταθεί και στο λαιμό, φυσικά καθαρίζουμε όλη την περιοχή που έχουμε, που έχει φτάσει το μακιγιάζ μας, και στη συνέχεια, αφού κάνουμε το πρώτο αυτό βήμα, πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας με ένα ήπιο καθαριστικό και με μπόλικο νερό. Πάμε στο επόμενο λάθος, το οποίο και αυτό σχετίζεται με τον καθαρισμό του προσώπου. Δεν επιλέγουμε τα σωστά καθαριστικά. Τι εννοώ πάνω σε αυτό? Καλό είναι τα καθαριστικά που χρησιμοποιούμε να είναι ήπια. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι αφού πλύνουμε την επιδερμίδα μας, σκουπιστούμε παράδειγμα, όταν τραβάει, ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν σημαίνει ότι αν τραβάει το δέρμα μας έχει γίνει καλύτερος καθαρισμός. Αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι μπορεί να έχουν αφαιρεθεί τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας μας, και είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, γιατί προστατεύουν την επιδερμίδα από τους εξωτερικούς παράγοντες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θέλουμε ένα ήπιο καθαριστικό, το οποίο να αφαιρέσει όλα τα συστατικά, ό,τι έχει απομείνει από ρήπους, από σκόνη, από μακιγιάζ, από το πρόσωπό μας, το οποίο εγώ προτείνω να μην έχει SLS,
Με έχετε ξανακούσει να το λέω αυτό, να μην έχει λοιπόν αυτούς τους παράγοντες που προκαλούν τον αφρό. Εγώ το προτείνω αυτό γιατί αυτοί οι παράγοντες προκαλούν και ερεθισμούς, κυρίως στα μάτια παράδειγμα. Εγώ παρατήρησα ότι από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ τέτοια καθαριστικά, δεν με τσούζουν τα μάτια, δεν πονάω πουθενά, φεύγει όλο, καθαρίζει πολύ καλά η επιδερμίδα και νιώθω τέλεια μετά. Σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο ότι εγώ χρησιμοποιώ τη CeraVe το καθαριστικό και το λατρεύω και είναι ένα καθαριστικό που σας προτείνω. Πάμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο λάθος. Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Γιατί? Και αναφέρομαι στην υπερβολικά συχνά χρήση προϊόντων scrub. Όταν λέω υπερβολικά συχνά χρήση, τι εννοώ? Ότι τα χρησιμοποιούμε 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Όχι. Αυτό δεν το προτείνω σε καμία περίπτωση. Το scrub θα πρέπει να γίνεται, η απολέπιση, για να είμαι πιο σωστή, θα πρέπει να γίνεται 1 με 2 φορές την εβδομάδα, το πολύ. Και η συχνότητα εξαρτάται και από το τι επιδερμίδα έχουμε. Εγώ, ας πούμε, που έχω λιπαρό δέρμα και αρκετά ανθεκτικό, κάνω 1 το πολύ 2 φορές την εβδομάδα απολέπιση. Ενώ ένα πιο ευαίσθητο δέρμα, εγώ τουλάχιστον θα πρότεινα να κάνει απολέπιση περίπου 1 φορά στις 10 μέρες. Επιπλέον, θέλω να προσθέσω ότι εγώ δεν είμαι καθόλου φαν στα προϊόντα, τα scrub που είναι με κόκκους. Δεν θα σας τα πρότεινα σε καμία περίπτωση και το λέω αυτό γιατί. Γιατί όταν κάνουμε αυτές τις μαλάξεις ουσιαστικά, τρίβουμε πιο πολύ το δέρμα έτσι ώστε να κάνουμε την απολέπιση, η τριβή που κάνει ο κόκκος με την επιδερμίδα προκαλεί μικροερεθισμούς. Μπορεί να μην τα βλέπουμε με ορατό μάτι τους μικροερεθισμούς, αλλά πραγματικά προκαλούνται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, έχουν βγει άλλες εναλλακτικές που μπορούμε να κάνουμε scrub. Εναλλακτικός τρόπος απολέπισης από να χρησιμοποιήσουμε scrub είναι τα προϊόντα που είναι τα α υδροξιοξέα και β υδροξιοξέα. Μπορούμε λοιπόν, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να χρησιμοποιούμε αυτά. Τα προϊόντα υπάρχουν σε διάφορες μορφές, υπάρχουν σε λοσιόν, υπάρχουν σε κρέμες, υπάρχουν σε σέρουμ. Μπορούμε λοιπόν να προμηθευτούμε ένα τέτοιο προϊόν, δεν χρειάζονται πολλά. Εγώ παράδειγμα έχω το με γλυκολικό οξύ της Pixi τη λοσιόν, οπότε 2 φορές την εβδομάδα συνήθως, βράδυ μόνο, χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν και εννοείται την άλλη μέρα θα βάλω αντιλιακό, ακόμα και αν μείνω στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα σας πρότεινα κάτι τέτοιο, το να χρησιμοποιείτε κόκκους. Δεν μου αρέσει αυτό το προϊόν που είναι με κόκκους, έχω σταματήσει, δεν θυμάμαι από πότε να τα χρησιμοποιώ. Ένα λάθος που εννοείται ότι και εγώ το έχω κάνει. Αν και γενικά όλα αυτά τα λάθη, όλοι πάνω κάτω έχουμε κάνει κάποια από αυτά και με τα μαντιλάκια και με το καθαρισμό και με το αντιλιακό, πάνω κάτω τέτοια όλοι τα έχουμε κάνει. Μην νομίζετε εγώ που σας το λέω ότι δεν τα έχω κάνει. Εννοείται ότι έχω κάνει και εγώ τέτοια λάθη. Το επόμενο λάθος για το οποίο θέλω να σας μιλήσω έχει να κάνει με τα σπυράκια. Μεγάλο λάθος είναι να σπάμε τα σπυράκια. Γιατί, άμα σπάμε τα σπυράκια, σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να μας εκνευρίσει, που να μας προκαλούνε. Εγώ είχα βγάλει προημερών ένα εδώ και πολύ με προκαλούσε να το σπάσω. Παρ' όλα αυτά δεν το έκανα. Γιατί? Αρχικά θέλω να σας πω ότι επειδή δεν είμαστε ειδικοί, εντάξει, εγώ το έχω σπουδάσει μεν, θα μπορούσα να το κάνω σε μένα, αλλά δεν θέλω. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είμαστε ειδικοί στο πώς πρέπει να το κάνουμε αυτό, να σπάμε κάποιο σπυράκι, επιπλέον πολλές φορές δεν έχουμε κάνει αντισηψία στα χέρια μας, οπότε τι μπορεί να προκληθεί έτσι? Μόλυνση, μικρόβια λοιπόν που υπάρχουν στα χέρια μας και είναι φυσικό να υπάρχουν γιατί όλο και κάτι θα έχουμε ακουμπήσει, παράδειγμα μια επιφάνεια κάτι. Αν πάμε λοιπόν έτσι και κατευθείαν σπάσουμε το σπυράκι, αυτό γίνεται μια ανοιχτή πληγίτσα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχω πλύνει τα χέρια, αν δεν έχω κάνει αντισηψία στα χέρια, μπορεί να μολύνω την περιοχή και εκτός από αυτό, το υγρό που βγαίνει, το σμίγμα που βγαίνει από το σπυράκι που έχω σπάσει, πάει σε άλλες περιοχές, μπορεί να προκαλέσει και άλλα σπυράκια. Δηλαδή, ουσιαστικά πάμε να γλιτώσουμε από ένα και εμφανίζονται περισσότερα. Νομίζω ότι αυτό τελικά δεν το θέλουμε. Πάμε σε ένα ακόμα λάθος, εννοείται ότι έχω χάσει τον αριθμό, δεν θα σας λέω πλέον αριθμό. Είναι ότι, και εγώ το έχω κάνει, το ομολογώ, πιο μικρή είχα κάνει αυτό το λάθος και λυπάμαι πολύ. Τέλος πάντων, πόσες φορές έχουμε κοιμηθεί βαμμένες, μετά από ένα ξενύχτη, μετά από τρελό κέφι κάπου έξω, βαμμένες, με 8 ώρες τουλάχιστον το μακιγιάζ στο πρόσωπό μας, γιατί μπορεί να έχουμε γυρίσει και πρωί ας πούμε. Πόσες φορές έχουμε κοιμηθεί βαμμένες? Εγώ αρκετές. Πιο μικρή.
Αυτό λοιπόν είναι εννοείται ένα τραγικό λάθος, σίγουρα θα το έχετε ξανακούσει, γιατί όλο αυτό όπως με βλέπετε με ένα βαμμένη έτσι, φανταστείτε να πάω να κουμπίσω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι και να κοιμηθώ έτσι. Καταλαβαίνετε ότι φράζει τους σπόρους, θα προκαλέσει μεγαλύτερη λιπαρότητα, θα αφυδατωθεί πιο πολύ επιδερμίδα. Αυτό το έχω παρατηρήσει τουλάχιστον στη δικιά μου επιδερμίδα, δεν ξέρω αν γίνεται σε όλες. Παρ' όλα αυτά σίγουρα δεν είναι καθόλου θετικό. Εκτός από αυτό θέλω να σας πω ότι επειδή το βράδυ το δέρμα μας κάνει περισσότερες ενέργειες για τη διατήρησή του, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας καλός καθαρισμός, όπως σας είχα πει και νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα προϊόντα, προϊόντα που είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιούμε το βράδυ, όπως και η αντιρρήτη δική μας κρέμα, παράδειγμα, νύχτας, η οποία είναι και πιο πλούσια σε υφή για να κάνει καλύτερη δουλειά στην επιδερμίδα, ή αντίστοιχα, όπως είχαμε πει, ρετινόλη ή α-υδροξιοξέα, β-υδροξιοξέα ή την ιασεναμίδη, παράδειγμα, ό,τι χρησιμοποιήσουμε προϊόν το βράδυ, θα πρέπει πρώτα να έχουμε ξεβαφτεί καλά. Δεν κοιμόμαστε ποτέ βαμμένες. Δηλαδή, εκεί μην σας πω ότι προτιμώ να χρησιμοποιήσετε και το μαντιλάκι, τουλάχιστον έστω να φύγει και μετά να πλύνετε το πρόσωπό σας. Αλλά σίγουρα όχι βαμμένες. Εντάξει, το κάναμε όταν ήμασταν πιο μικρές. Εκεί στα 20 κάτι, 21, 22, άντε και 23, δεν το ξανακάνουμε όμως. Καλά, εγώ δεν μπορώ πλέον να κοιμηθώ βαμμένη με τίποτα, δηλαδή και να κοιμάμαι όρθια. Μόνο στην ιδέα λειτουργεί σαν καφεΐνη και σηκώνομαι και πάω και πλένομαι. Τέλος πάντων, δεν κοιμόμαστε βαμμένες. Το επόμενο που θα ήθελα να αναφέρω, που το είχα ακούσει πιο παλιά και μου είχε κάνει τότε εντύπωση, αλλά είπα να το αναφέρω εδώ στο βίντεο γιατί μπορεί και κάποιος άλλος να το αναρωτιέται. Είχα ακούσει λοιπόν την παρακάτω ερώτηση πιο παλιά, ότι αφού χρησιμοποιώ σέρουμ, γιατί να πρέπει να χρησιμοποιήσω και ενυδατική κρέμα. Εδώ λοιπόν είναι ένα λάθος που μπορεί να κάνουμε κάποιοι άνθρωποι, ότι εφόσον χρησιμοποιούμε κάποια προϊόντα όπως είναι ένα σέρουμ παράδειγμα, θεωρούμε ότι θα κάνει και την ενυδάτωση και ό,τι χρειάζεται και δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποια ενυδατική. Τα τρία βασικά βήματα που πρέπει πάντα, μα πάντα, μα πάντα να έχουμε για την περιποίηση της επιδερμίδας μας είναι πρώτον πολύ καλός καθαρισμός, δεύτερον ενυδατική κρέμα και τρίτον αντιλιακό. Τα υπόλοιπα είναι επιπλέον. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να χρησιμοποιούμε προϊόντα όπως ενεργά συστατικά, δηλαδή όπως ρετινόλη και όλα αυτά που είχαμε πει πριν. Αυτά δεν χρειάζονται, είναι κάτι επιπλέον. Αυτά όμως που πρέπει πάντα να κάνουμε, πάντα, είναι ενυδάτωση, ο καθαρισμός πριν την ενυδάτωση και το αντιλιακό στο τέλος. Τα πάμε ανάποδη σειρά, πειράζει? Όχι. Οπότε δεν αντικαθιστώ την ενυδατική κρέμα ή οποιαδήποτε κρέμα ενυδάτωσης που μπορεί να έχει και συστατικά για αντιγύρανση. Δεν την αντικαθιστώ με το σέρουμ. Καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω σέρουμ και να χρησιμοποιήσω ενυδατική παρά το αντίστροφο. Επόμενο λάθος που θέλω να αναφέρω, αυτό συμβαίνει πιο πολύ σε κοπέλες που έχουν λιπαρή επιδερμίδα. Θεωρούν ότι επειδή έχουν αρκετά λιπαρή επιδερμίδα, δεν χρειάζεται να ενυδατώσουν την επιδερμίδα τους με κάποιο ενυδατικό ή ότι μπορεί το νιώθουν ότι θα τους προκαλέσει ακόμα πιο πολύ λιπαρότητα. Εγώ να σας πω ότι η επιδερμίδα μου είναι μεικτή. Έχω αρκετή λιπαρότητα στο ταφ και εδώ στην περιοχή που είναι παριές είναι λιγότερη λιπαρότητα. Είμαι κανονική ουσιαστικά σε αυτήν εδώ την περιοχή, αλλά στο ταφ έχω αρκετή λιπαρότητα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ενυδατική κρέμα χρησιμοποιούμε πάντα, όπως σας έλεγα και πριν. Γι' αυτό το λόγο όλες οι εταιρείες έχουν βγάλει προϊόντα τα οποία είναι ανάλογα με το τύπο δέρματος, γιατί έχουν διαφορετική υφή. Άλλη κρέμα θα χρησιμοποιήσει μια κοπέλα με ξηρή επιδερμίδα, άλλη κρέμα θα χρησιμοποιήσει μια κοπέλα που έχει λιπαρή επιδερμίδα. Έχουν διαφορετικές υφές έτσι ώστε να ταιριάξουν στην επιδερμίδα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Άρα λοιπόν, ακόμα και full λιπαρή επιδερμίδα να έχουμε, αφού καθαρίσουμε σωστά το πρόσωπό μας, θα το επαναλάβω ξανά, θα χρησιμοποιήσουμε ενυδατική και πρωί και βράδυ. Και αν θέλουμε, αν είμαστε σε κάποια ηλικία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αντιρρητηδική κρέμα, μπορούμε πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε το βράδυ. Αλλά δεν βάζουμε στην άκρη την κρεμική περιποίηση λόγω τύπου δέρματος. Πάμε στο επόμενο. Ναι, το βίντεο θα βγει τεράστιο, είμαι σίγουρη. Πλέον. Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να αναφέρω είναι ότι μας πιάνει μία μανία, όλες μας,
και εγώ παλιά το είχα κάνει αυτό το λάθος, να χρησιμοποιούμε πάρα πολλά προϊόντα. Πάρα πολλά. Θέλω να βάλω και τη ρετινόλη, θέλω να βάλω και νιασιναμίδη και ρεσβερατρόλη και όλα και τα βάζω όλα. Όχι. Αντί να κάνουμε καλό, θα κάνουμε κακό στην επιδερμίδα. Και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Αρχικά θα πρέπει να δούμε τι έχει ανάγκη η επιδερμίδα μας. Θεωρώ δηλαδή ότι μια κοπέλα η οποία είναι στα 20-22 δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ρετινοειδή, ρετινόλη παράδειγμα. Δεν χρειάζεται. Τώρα, στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα ακμής και χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τέτοια προϊόντα, εννοείται ότι καλό είναι να επισκεφτούμε ένα δερματολόγο, να εξετάσει ο ειδικός την επιδερμίδα μας και να μας πει αντίστοιχα ποια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όχι από μόνοι μας, αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επιδερμίδα μας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θέλουμε απλά να την περιποιηθούμε, δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολλά προϊόντα. Καλό είναι να δούμε τι χρειαζόμαστε, τι έχουμε ανάγκη. Έχω ανάγκη πιο πολύ από την ενυδάτωση, από λάμψη, από αντιγύρανση. Τι έχω ανάγκη? Όχι όλα μαζί και ειδικά όχι όλα μαζί το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι θα το καταστρέψουμε το δέρμα. Το καλοκαίρι χρησιμοποιούμε πολύ ήπια προϊόντα, όπως παράδειγμα η βιταμίνη C, η οποία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και πάλι αντιλιακό μετά, ή η βιταμίνη Ε παράδειγμα. Αυτά τα λατρεύω αυτά. Ή μανδελικό οξύ, αλλά όχι τους πολύ καλοκαιρινούς μήνες. Το μανδελικό οξύ είναι μια ουσία από τα α-υδροξιοξέα, το οποίο έχει μεγαλύτερο μοριακό βάρος, οπότε πάει πιο επιφανειακά δρά από ότι τα υπόλοιπα α-υδροξιοξέα. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο δυνατό όσο κάποια άλλα, όπως το γλυκολικό οξύ ας πούμε. Αλλά και πάλι δεν το χρησιμοποιούμε full καλοκαιρινούς μήνες. Άρα, αυτό λοιπόν που προτείνω είναι, αν δεν ξέρουμε τι χρειάζεται ακριβώς η επιδερμίδα μας, που είναι πολύ φυσιολογικό γιατί δεν είμαστε ειδικοί, επισκεφτόμαστε έναν ειδικό, έναν δερματολόγο ή έναν αισθητικό. Και μας προτείνει αντίστοιχα τα προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αν γνωρίζουμε πιο καλά την επιδερμίδα μας και το τι έχει ανάγκη, με έναν προγραμματισμό και χωρίς να πέσουμε με τα μούτρα στα προϊόντα, τα χρησιμοποιούμε σωστά για να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και να μην προκαλέσουμε επιπλέον βλάβες στην επιδερμίδα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Φαίνεται, νομίζω ότι έχω κέφια σήμερα, γιατί σας έπριξα. Δεν πειράζει. Για ό,τι απορία έχετε, εννοείται ότι θα είμαι εδώ να τις απαντήσουμε μαζί, να τα συζητήσουμε κάτω στα σχόλια. Περιμένω λοιπόν το σχόλιο σας. Αυτά από μένα θα τα πούμε σύντομα. Εύχομαι να είσαστε καλά και να περνάτε τέλεια. Γεια σας!